Ο δημοσιογράφος και εκδότης Γιώργος Τράγκα, σε μια καταιγιστική του συνέντευξη στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση από την εκτελεστική εξουσία και τους εντεταλμένους φορείς της για ενημέρωση της υπόθεσης του νέου κορονοϊού, όπου ναι μεν μέτρα είναι αναγκαία να ληφθούν, αλλά η αμετροέπεια και το πλήρες πάγωμα της οικονομίας θα οδηγήσει, όπως είπε, σε πείνα και επανεμφάνιση ασθενειών που θα στείλουν στο θάνατο περισσότερους Έλληνες μετά το τέλος της πανδημίας, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα στήριξης ουσιαστικά και όχι επικοινωνιακά, όπως είπε, των Ελλήνων πολιτών. Τα κρούσματα και οι νεκροί στην Ελλάδα είναι μικρότερα σε αριθμό, όχι των συνήθων τροχαίων που είχαμε και έχουμε, είναι μικρότερα ακόμα και από απλούς τραυματισμούς που φτάνουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή, απ' την άλλη μεριά, ξέρετε τι συμβαίνει. Γιατί λέω εγώ ότι θέλει και λίγο ψυχραιμία το πράγμα, παν μέτρων άριστο. Προφανώς δεν αρνείστε, κύριε Τράγκα, συγγνώμη. Όχι, δεν αρνούμε ότι πρέπει να είμαι σε απόσταση 2-3 μέτρα από τον άλλον. Ναι. Αυτό το κάνω και για μένα. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί δεν το αρνούμε. Γιατί έχουμε καταργήσει τη λογική στη χώρα και την οδηγούμε σε χιλιάδες απώλειες ανθρώπων από ανέχεια, φτώχεια. Ξέρετε πόσες θα ζωντανέψουν μολυσματικές ασθένειες από τη φτώχεια που έρχεται και την ανεργία. Θα αναζωπηρωθεί η φυματίωση, ο τύφος, όλα. Ό,τι έγινε μετά τον πόλεμο. Από τη φτώχεια και την ανέχεια. Θα μείνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι. Θα αυξηθεί η βία, η ενδοοικογενειακή βία, τα διαζύγια. Αφού ο κύριος Σιόδρας ο διακεκριμένος επικοινωνεί με τον Θεό και μας λέει κάθε τρεις μέρες ότι αν δεν είχατε πάρει τα μέτρα τα δικά μου θα είχατε 2.566 γιατρούς. Αυτό το νούμερο δεν έχω καταλάβει πώς το έχει βγάλει. Σε προβολή, σε κομπιούτερ, μίλησε με τον ίδιο τον Ιησού, μεγάλη χάρη του τέτοιες μέρες. Γιατί αν μιλάει με τον Θεό, να μας πει πόσους νεκρούς θα έχουμε μόλις έρθει η ύφεση. Πόσοι άνθρωποι θα αρρωστήσουν και δεν θα έχουν αντικαρκυνικά. Ο κύριος Τσιόδρας, όπως επεσήμανε ο Γιώργος Τράγκας, αποκρύπτει την αλήθεια για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που χορηγούνται εδώ στην Ελλάδα και συνεχώς μιλάει για ένα φάρμακο που μπαίνει σε τρίτη φάση δοκιμών και έχει αποτελεσματικότητα 67%. Δεν μπορεί να βγαίνει κανένας και να συγκεντρώνει επάνω του επί μέρες σοβαρός καθηγητής τα φλάς της δημοσιότητας όταν δεν συντονίζει το έργο στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί. Απλώς να αναφέρει μόνο τα στοιχεία του ΠΟΗ. Το να ξεκινάμε κάθε απόγευμα να λέμε παγκοσμίως έχουμε ένα 652. Τόσοι πέθαναν και τόσοι πήραν εξιτήριο επειδή μας το δείχνει, μας το δίνει ο ΠΟΗ, ο οποίος θα κατηγορηθεί εντός ολίγου ο ΠΟΗ. Θα κατηγορηθεί για παιχνίδια με την Κίνα από τους Αμερικανούς. Δεν λέει ότι υπάρχει καθοριστική θεραπεία. Έχει αρχίσει να λέει για ένα φάρμακο το οποίο διάβασε σε ένα ιατρικό περιοδικό, το οποίο, αγαπητές συνάδελφοι, είναι πασίγνωστο και στην Ελλάδα. Έχει δοκιμαστεί ανεπιτυχώς στον έμπολα. Ανεπιτυχώς. Λοιπόν, αποφεύγει να τα λέει αυτά τα πράγματα και αποφεύγουν. Βεβαίως του αναγνωρίζω ότι δεν μπορεί να σπάσει τον κανόνα που λέει ότι απαγορεύεται στο γιατρό να μιλάει για πρωτόκολλο. Ο Γιώργος Τράγκας υποστήριξε μάλιστα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να πείσει τον κόσμο ότι είναι αλάνθαστη, είναι ασπίδα, είναι μεγάλο κουκούλι προστασίας. Και ότι χάρη σε αυτήν έχουμε ακόμα τη ζωή μας και οι περισσότεροι την υγεία μας. Και να ακούω τον κύριο Χαρδαλιά να εμφανίζεται ως κορονομάρσαλ, κορονοστρίφης και να απειλεί. Τα βάλε με έναν ιερέα. Να φωνάζει τον εισαγγελέα να τον πιάσετε. Άστο ρε, εντάξει. Πες ότι θα λάβουμε μέτρα. Εξύντλησε την αυστηρότητά σου λέγοντας απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται, ντροπή, πες κάτι άλλο. Να πάει ο εισαγγελέας να πιάσει τον ιερέα στο κουκάκι. Δηλαδή πόσοι από το πολιτικό προσωπικό έπρεπε να έχουν προσαχθεί σε εισαγγελείς για τις ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας.